Ο Τσίπρας κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά, έχει κάνει έτσι και αλλιώς μεγαλύτερες μαγιές. Κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά από όλους τους προηγούμενους. Τους έχει ξεπεράσει στα πάντα, γιατί εγγενιάζει νέα έργα. Έχουν κατατεθεί προτάσεις για 22 έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ανάπτυξης 14-20. Στον κατάλογο αυτών των έργων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η κατασκευή του φράγματος Φιλιατρινού Μεσσηνίας. Θα κατασκευάσει το φράγμα. Εξαγγέλει το φράγμα. Εξαγγέλει το φράγμα. Μπράβο, θα χάρηκαν πολύ. Θα χάρηκαν πολύ οι κάτοικοι στη Μεσσηνία μπροστά στο μεγάλο έργο που έχει. Μα βέβαια φράγματα τους κάνει. Είναι μια ελπίδα για το μέλλον. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη κατασκευαστεί. Είναι πλέον το σημείο αναφοράς στην Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Ο λόγος για το φιλιατρινό φράγμα με τις πρώτες ποσότητες νερού να προκαλούν τις αισθήσεις. Τα πλάνα που κατέγραψε η τηλεόραση μπες στο φιλιατρινό φράγμα δίνουν την τεράστια οντότητα του έργου. Όπου να είναι, θα ανακοινώσει και το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο, ένα καινούργιο αεροδρόμιο που σκέφτεται να κάνει στην Αθήνα. Και βέβαια θα ενώσει και το Ρίο Αντίριο. Δεν γίνεται. Δεν με τρελαίνει. Έχει μια γέφυρα. Το έχει βάλει μπρος, ρε παιδιά. Είστε καχύποπτοι. Από την εποχή του Τρικούπη τη συζητάνε αυτή τη γέφυρα. Επιτέλους θα την κάνω τσίπρα. Μα κάνετε και ένα λευκό πύργο στην πόλη και τι στον κόσμο. Είμαστε κακοήθεις. Είμαστε κακοήθεις. Έχεις πάει ποτέ στα Φιλιατρά Μεσσηνίας? Όχι. Όχι, ούτε εγώ έχω πάει. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει φράγμα. Όχι, όχι. Αν πήγαινες μετά από 20 χρόνια, δεν θα νόμιζες ότι το έκανε τσίπρα? Φυσικά. Ορίστε. Ποιοι εξαιρούνται? Μόνο οι κάτοικοι εκεί γύρω που ξέρουν ότι το φράγμα υπήρχε. Οπότε γιατί να μην βγει να το πει. Στο νούμερο 29. Θα χάσει μόνο και τις τοπικές ψήφους.